Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτοί είναι οι τίτλοι των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Με τα κόμματα και τους αρχηγούς να συγκρούονται για το ράλι των τιμών, η κορύφωση της προεκλογικής περίοδου. Πειρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Τι απαντά το Μαξίμου. Ατζέντα πόλωση στο τελευταίο 15ήμερο της κούρσας για την Ευρωκάλπη. Ανεβάζουν τους τόνους της αντιπαράθεσης Μητσοτάκης, Κασελάκης και Ανδρουλάκης. Οι περιοδίες και οι τηλεοπτικές εμφανίσεις. Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Χαμάς κατά Ισραήλ. Από τη Ράφα άρχισε η επίθεση στο Τελ Αβίβ, όπου ήχησαν οι σιρήνες. Σε εξέλιξη η Ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα. Αυτή την ώρα η μάχη στο παρκέ του Uber Arena στο Βερολίνο. Το στέμα της Ευρωλίγκας διεκδικεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ κόντρα στη Ρεάλ. Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τον μεγάλο αγώνα. Το χρονικό των χθεσινών επεισοδίων. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την κορύφωση της κόντρας για την ακρίβεια μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στο Στέφανο Κασελάκη και εν γέννη στην αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα η επίσκεψη του Στέφανου Κασελάκη στη Δυτική Όχθη έχει προκαλέσει νέο γύρο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα δούμε όλο το παρασκήνιο με τους πολιτικούς συντάκτες μας Γιάννη Μπασκάκη, Άσο Ανασκηνά Παπαδόπουλο και Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλά κρατεί η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σχετικά με την ακρίβεια και πιο συγκεκριμένα με την τιμή της φέτας στην Ελλάδα, το αν πρόκειται για την τιμή του κιλού ή του ημίκιλου στο δημοφιλές τυρί και ούτω καθεξής. Με ένα ακόμα βίντεο στο TikTok, ο Στέφανος Κασελάκης επιχείρησε να καταρρύψει το επιχείρημα του Πρωθυπουργού στη Βουλή ότι η φέτα στην Ελλάδα κοστίζει 6,28 ευρώ. Γι' αυτό και άρχισε να γυρνά από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να καταγράφει τις τιμές. Τρέχω να βρω την προσφορά του 6,28. Φέτα πρώτη μάρκα 11,94 το κιλό. Φέτα από την Θράκη είναι 9,85. Φέτα από την Ήπειρο 11,45. Φέτα από τη Βιτίνα 12,90. Και μετά έχει υπάρχει μια φέτα Καλαβρίτων εκεί πέρα που είναι 12,30. Παρακαλώ. Ίσως αυτό εδώ να κοστίζει 6 ευρώ που λέει ο Πρωθυπουργός. Ψάχνω να βρω προσφορά για φέτα 6 ευρώ και 28. Αυτό μου είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, ρε παιδί. 11 ευρώ. Μα 6 μας είπε ο Πρωθυπουργός. Μέσω TikTok όμως το απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που ούτε λίγο ούτε πολύ τον κατηγόρησε για πολιτική εξαπάτηση, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε συσκευασία φέτας μισού κιλού και πως το μόνο που κατάφερε με το διπορικό του στα σούπερ μάρκετ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να δείξει ότι πωλείται φέτα και σε ακόμα χαμηλότερη τιμή. Πάμε να δούμε μαζί τι σημαίνει πολιτικός απατεώνας. Χθες στη συζήτηση για την ακρίβεια και την οικονομία στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα σύγκρισης τιμών μεταξύ της Ελλάδας και άλλων κρατών της Ευρώπης για την τιμή της φέτας. Κατέθεσε λοιπόν επίσημο έγγραφο το οποίο αναφερόταν σε τιμή φέτας με συσκευασία 500 γραμμαρίων. 6,28 επί 2, αν το πολλαπλασιάσουμε, κάνει 12,56 το κιλό. Ο κ. Κασελάκης μας έδειξε στην Ελλάδα φέτα που είναι χαμηλότερη το κιλό. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι πολίτες είναι πολιτική εξαπάτηση. Στο θέμα επανήλθε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο σε ανάρτησή του στα social media για ψέματα, επιθέσεις και κουτοπονηριές από την πλευρά της κυβέρνησης. Μετά το ψέμα του Πρωθυπουργού στους πολίτες ότι η φέτα στην Ελλάδα κοστίζει 6,28 ευρώ, έβαλαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Υπουργό Επικρατείας να με βρίζουν δημόσια, επειδή γύρισα τα σούπερ μάρκετ και ανέδειξα την εξαπάτηση. Να γνωρίζει λοιπόν ο ελληνικός λαός ότι την επόμενη φορά που θα αναφέρει ο Πρωθυπουργός τιμές, θα νοεί το μισό κιλό ψωμί, το μισό κιλό κρέας, το μισό λίτρο βενζίνη. Και τότε όλα θα γίνουν ξαφνικά πάμφθινα. Αυτές είναι οι κουτοπονηριές που υποτιμούν τον πολίτη. Στην ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα πρώτης ανάγκης επέμεινε από τη Λιβαδιά, όπου μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας αιχμές κατά του Πρωθυπουργού και με αφορμή την πρωτοβουλία του για αποστολή επιστολής στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στέρεψαν τα υπόλοιπα μηντιακά παιχνίδια, στέρεψαν τα άλοθη και σου λέει δεν πετάμε και μια επιστολή στη Φόντερ Λάιεν να δείξουμε ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς, αλλά οι Βρυξέλλες. Αυτό δεν είναι περιφρόνηση της νοημοσύνης του ελληνικού λαού. Στο μεταξύ, στην ανάγκη να τελειώνει η σφαγή στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Στέφανος Κασελάκης λίγο πριν αναχωρήσει για τη Δυτική Όχθη και θέλοντας να στείλει σαφές μήνυμα σε αυτό που αποκαλούμε Δύση, αλλά και συγκεκριμένα στην Ευρώπη, δύο εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές. Ο δυτικός κόσμος και η Ευρώπη πρέπει να πάρουν μια ξεκάθαρη στάση. Αυτά είναι τα ιδεώδη μας.
Εάν δεν πάρουμε ξεκάθαρη στάση τώρα από αυτά που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας, πότε θα την πάρουμε? Άλλο αυτό και άλλο οι αντιτρομοκρατικές πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει ο δυτικός κόσμος μαζί με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Αλλά αυτή η σφαγή να τελειώνει. Να μπει ένα τέλος. Για λάθος μήνυμα μίλησε από την πλευρά του ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει προηγούμενο διπλωματικής επίσκεψης στην περιοχή χωρίς επίσκεψη και στο Ισραήλ και κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για επικοινωνία αντιπολιτικής. Μπορεί να είναι ευχάριστος κάποιος ο οποίος ασκεί πολιτική μόνο με selfies και βίντεο, τα οποία καλά είναι αρκεί να συνοδεύονται από περιεχόμενο. Όταν αυτό όμως πηγαίνει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, είναι επικίνδυνο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι άλλη μια περίπτωση που φαίνεται ότι σταθερή πεποίθηση του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του αρχηγού του είναι ότι όλα είναι ντεκόρ για επικοινωνία. Και όλα αυτά ενώ η αντιπαράθεση στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές αναμένεται να κορυφωθεί περαιτέρω τις επόμενες τελευταίες ημέρες πριν από το άνοιγμα της κάλπης. Είδαμε λοιπόν τα βασικά σημεία της κόντρας κυβέρνησης αντιπολίτευσης και φαίνεται ότι δύο εβδομάδες πριν από τις ευρωκάλπες, Γιάννη Μπασκάκη, η ατζέντα παραμένει εστιασμένη στην εσωτερική επικαιρότητα. Ναι. Η κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου, κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι δεν μιλάει σε αυτές τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, για την Ευρώπη. Όμως είναι δεδομένο ότι και στο Μέγαρο Μαξίμου αντιμετωπίζουν τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου ως μια αναμέτρηση με όρους εθνικής αναμέτρησης. Εξού και ο κύριος Μητσοτάκης συνδέει, επιμένει να συνδέει το αποτέλεσμα που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες ευρωεκλογές με τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας. Εξού και ο Πρωθυπουργός ζητάει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών να είναι τέτοιο που να εκπέμπει ένα μήνυμα, να ερμηνευθεί ως ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει, παραμένει, έχει ακόμα την ισχυρότερη δυνατή πολιτική νομιμοποίηση. Το νούμερο ένα ζήτημα της πολιτικής αντιπαράθεσης αυτή τη στιγμή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Το ζήτημα αυτό που απασχολεί ούτως ή άλλως τους πολίτες είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που ιεραρχείται στις δημοσκοπήσεις από τους πολίτες. Το δείχνουν όλες οι μετρήσεις αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση γιατί θέλει μέσω της πόλωσης να συσπυρώσει το δικό του ακροατήριο και βέβαια βασικό μέλημα για τον Πρωθυπουργό στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές είναι το ζήτημα της αποχής. Θέλει, επιδιώκει τον περιορισμό της αποχής γιατί η αποχή κρύβει παρενέργειες και είναι ο μεγάλος αστάθμητος παράγοντας, το μεγάλο ερωτηματικό αυτών των ευρωεκλογών. Μάλιστα, η Άσονα, να έρθουμε τώρα και στον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος βρίσκεται σε διήμερο ταξίδι στη Δυτική Όχθη, γεγονός που και αυτό υποδάβλησε την πολιτική αντιπαράθεση. Ναι, ακριβώς. Αθηνά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσγειώθηκε στο Τελαβίβ γύρω στη 1 το μεσημέρι, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων η γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, η Ράνια Σβίγκου, η τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου, καθώς και ο διπλωματικός σύμβουλος, ο κύριος Δημήτρης Παπαγεωργίου, αλλά και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο τομεάρχης άμυνας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Στέφανος Κασελάκης, συναντήθηκε νωρίτερα με τον Υπουργό Τουρισμού και αρχιτεκτούν της Παλαιστίνης στη Βιθλεέμ. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ότι είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης, όπως είπε, στον φίλο Παλαιστινιακό λαό. Βρέθηκε επίσης στον προσφυγικό καταβλισμό του Αλαϊντά κοντά στη Βιθλεέμ, μαζί με την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνομίλησε εκεί με πρόσφυγες. Αύριο αναμένεται να συναντηθεί και με άλλα μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής, όπως και με εκπροσώπους της PLO, της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, καθώς και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και Πάσης Παλαιστίνης, τον Θεόφιλο τον Τρίτο. Να δούμε το βίντεο που ανέβασε ο Στέφανος Κασελάκης μπροστά στο πορτρέτο του Γιάσερ Αραφάτ και θα συνεχίσουμε. Να δείξουμε έμπρακτη την ηλική μας στον Παλαιστινιακό λαό, να πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση να ακολουθήσει το μονοπάτι της Ισπανίας για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους βάσει των φάσεων του ΟΗΕ, να πιέσουμε όλη την Ευρώπη, επειδή έχουμε ευρωεκλογές σε δύο εβδομάδες και εμείς ως το μεγαλύτερο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το οποίο είναι δίκαιο και ηθικό, που είναι ο Παλαιστινιακός λαός να έχει επιτέλους το δικό του κράτος. Βλέπω από πίσω εδώ πέρα μια φωτογραφία του Γιάσερ Αραφάτ, που μου υπενθυμίζει και μας υπενθυμίζει την μακρά σχέση μεταξύ του ελληνικού και του παλαιστινιακού λαού. Ανησυχούμε πάρα πολύ για την κατάσταση στην Γάζα. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ένα τέλος σε αυτή τη σφαγή.
Μαριτίνα, να έρθουμε και στο Πασόκ, που και αυτό βάζει την ακρίβεια ως ένα από τα βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Πόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να συσπυρώσει το εκλογικό σώμα, καταρρύπτοντας τα επιχείρηματα του Πρωθυπουργού? Η ακρίβεια, Αθηνά, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να λείπει από την πολιτική αντιπαράθεση στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, λίγο μετά την προημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, επανέφερε το θέμα τόσο μιλώντας χθες από το συνέδριο του Economist για την μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έως και σήμερα, όταν από την Κίμιο που βρέθηκε μίλησε για business, για λίγους ολιγάρχες. Μετά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Κίμη Σαλιβερίου, μάλιστα, προσπάθησε να αποδομήσει το βασικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας, ότι ψηφίζοντας την κανείς φέρνει τη χώρα λίγο και πιο κοντά, σταθερά πιο κοντά προς την Ευρώπη. Υποστήριξε ότι θα έπρεπε ο λαός της Ελλάδας να νιώθει ότι βρίσκεται στο βασικό πυρήνα, στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, και όχι ότι τώρα κάποιος θα κάνει κάτι για να βρεθεί λίγο πιο κοντά στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνοντας μάλιστα ότι η χώρα αποκλίνει σταθερά από όλους τους δείκτες ευημερίας των ευρωπαϊκών χωρών, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι όλο αυτό έχει ονοματεπώνυμο και δεν είναι άλλο από αυτό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά. Αθήνα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω προς το παρόν και τους τρεις για τα ρεπορτάζ σας. Και στο σημείο αυτό να μεταφερθούμε στο Βερολίνο, που χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Κεφαλονίτης. Αντώνη, ο μεγάλος τελικός έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα. Ποια είναι η πρώτη εικόνα? Καλησπέρα, Αθηνά. Η μεγάλη ώρα για τον Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Οι πράσινοι δίνουν αυτή την ώρα τη μεγάλη τους μάχη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας. Βρισκόμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να είναι στο 17-13 υπέρ της Ρεάλ. Ευχόμαστε φυσικά το τρόπαιο να καταλήξει σε ελληνικά χέρια. Mm-hmm. Είναι τεράστια επιτυχία για τον Παναθηναϊκό το ότι βρίσκεται σε έναν τελικό Ευρωλίγκας μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Και το λέω αυτό διότι πρόκειται για μια τελείως καινούρια ομάδα, με ένα νέο προπονητή που ξεκίνησε από το 0 τη σεζόν. Παρ' όλα αυτά, με σκληρή δουλειά κατάφερε να είναι στον τελικό. Από εκεί και πέρα, να πούμε νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε και επικράτησε στον μικρό τελικό της Φενέρμπαχτσε και έτσι πήρε την τρίτη θέση mm-hmm. στη διοργάνωση. Αν και απογοητευμένοι Πειραιώτες ήθελαν να κλείσουν με μια νίκη την παρουσία τους στο Final Four, τα κατάφεραν και πλέον επικεντρώνονται στη μάχη του πρωταθλήματος, εκεί όπου στα ημιτελικά θα αναμετρηθούν με το Περιστέρι. Ας ευχηθούμε βεβαίως ο Παναθηναϊκός να τα καταφέρει, εννοείται. Θα δούμε λοιπόν τι θα πάει αυτή. Έχουν τις ευχές όλων μας φυσικά. Είχαμε όμως επεισόδια στο Βερολίνο μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αμαύρωσαν το πανηγυρικό κλίμα της γερμανικής πρωτεύουσας. Ναι, δυστυχώς χθες αργά το βράδυ είχαμε σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Βερολίνο. Συνολικά έγιναν 89 συλλήψεις, mm-hmm. ωστόσο καμία από αυτές δεν αφορούσε Έλληνες φιλάθλους. Έγιναν 12 άτομα νοσηλεύτηκαν, ωστόσο κανένα από αυτά δεν ήταν Έλληνας φιλάθλος του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Ας ευχηθούμε βεβαίως όλα να κυλήσουν ήρεμα και τώρα κατά τη διάρκεια του τελικού, αλλά mm-hmm. και μετά το τέλος. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αντώνη. Πυραυλικό μπαράζ προς το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα η Χαμάς. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εδώ και 4 μήνες από την ένοπλη Παλαιστινιακή Οργάνωση προς το κέντρο του Ισραήλ, με τουλάχιστον 8 πυράβλους να περνούν τα σύνορα σύμφωνα με το Τελ Αβίβ. Πάμε στο Χρυσόστομο Λουκά για όλες τις εξελίξεις. Επίδειξη δύναμης, Αθηνά, σήμερα από τη Χαμάς. Αυτή είναι η ουσία της πυραυλικής επίθεσης. Το Τελ Αβίβ έχει να δει τέτοιου είδους επίθεση εδώ και 4 μήνες, όπως πολύ σωστά είπες. Προκλήθηκε πανικός σήμερα στο Τελ Αβίβ και το είναι και το εμπορικό κέντρο της, το οικονομικό κέντρο της χώρας. Και βεβαίως, δεν υπήρχαν τραυματισμοί. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να τρέξουν σε καταφύγιο. Αυτό ήταν. Και κάποιοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα γιατί υπέστησαν νευρικό κλονισμό, το σοκ δηλαδή, από την επίθεση αυτή. Η Χαμάς λέει ότι η πυραυλική επίθεση σημερινή είναι αντίπεινα για τη σφαγή των αμάχων από τους σιωνιστές, εννοώντας το Ισραήλ, ενώ έρχεται χρονικά η επίθεση σε μια φάση που προσπαθούν να επανέλθουν οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή ομήρων της Χαμάς. Άρα είναι μια διπλή επίδειξη δύναμης και για το γεγονός ότι μπορεί, λέει η Χαμάς στο Ισραήλ, μπορούμε ακόμα να κάνουμε επιθέσεις. 7 μήνες μετά λοιπόν καταφέρνει και ρίχνει, εκτοξεύει ρουκέτες. Και από την Ράφα κιόλας, από την Νότια Γάζα, εκεί που επιχειρεί ο Ισραηλινός στρατός. Άρα και το μήνυμα είναι αυτό, ότι εσείς κάνετε επιθέσεις, εμείς διατηρούμε ακόμα το αξιόμαχό μας. Αυτό και βεβαίως μια επίδειξη δύναμης, ενώ προσπαθούν να ξαναυπάρξουν διαπραγματεύσεις για τους ομήρους. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσόστομε Λουκά. Και να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα και πάμε να δούμε τις στρατηγικές των αρχηγών και τη μεταξύ τους αντιπαράθεση στην τελική ευθεία προς τις Ευρωκάλπες.
Δύο εβδομάδες απομένουν ως τις ευρωεκλογές και η αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών κορυφώνεται όσο οι προεκλογικές τους εκστρατείες οδεύουν προς το τέλος τους. Στην ανάγκη της συμμετοχής στις ευρωεκλογές αναφέρθηκε μεταξύ πολλών άλλων στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση στα social media ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος κυρίως σε όσους ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, αλλά όχι μόνο. Οι εκλογές είναι γιορτή της δημοκρατίας και θέλουμε να συμμετέχουν σε αυτήν τη γιορτή όσο το δυνατόν περισσότεροι. Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος της μεταρρύθμισης της επιστολικής ψήφου. Στο ίδιο κλίμα, μιλώντας από το Αγρίνιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε συσπήρωση στον δρόμο προς τις κάλπες προκειμένου να σταλεί το μήνυμα της συνέχισης της κυβερνητικής πολιτικής. Για να μπορέσουμε λοιπόν να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο τον οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει και να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, χρειαζόμαστε μια μεγάλη νίκη στις κάλπες της 9ης Ιουνίου. Θα την έχουμε! Θα την έχουμε! Θα την έχουμε! Θα την έχουμε, αλλά για να την πετύχουμε, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, για να την πετύχουμε, χρειαζόμαστε συσπήρωση και συστράτευση όλων. Να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση με την ψήφο τους στις ευρωεκλογές, κάλεσε τους πολίτες ο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας για την αδιαμεσολάβητη τη σχέση του μαζί τους, απευθυνόμενος προς όλο τον προοδευτικό κόσμο, αλλά και στέλνοντας και εκείνος μήνυμα συμμετοχής. Απευθύνομαι πρώτα απ' όλα στους πολίτες που απήχαν στις τελευταίες εκλογές. Πρέπει να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Απέχουν επειδή έχουν απογοητευτεί. Είναι οι πρώτοι οι οποίοι χρειάζονται και επιθυμούν την πρόοδο στη χώρα μας. Και με το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα με μια άμεση επαφή να επηρεάσουν την καθημερινότητά τους, την πραγματικότητά τους, το μέλλον τους, τα όνειρά τους. Να στηρίξουν το κόμμα τους στις Ευρωκάλπες, ζήτησε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κήμιο, που βρέθηκε το πρωί μετά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Κήμης Αλιβερίου Νίκο Μπαράκο. Να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνουμε. Είναι μια προσπάθεια που μπορεί να καραποφορήσει και σε πρώτο βαθμό ως μια ισχυρή, σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση που την έχει πάρα πολύ ανάγκη ο τόπος και γι' αυτό το live style, το show, το οποίο είναι διέξοδος διαφυγή για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και σε δεύτερο χρόνο στις εθνικές εκλογές να υπάρχει μια κυβερνητική επιλογή στους πολίτες για να μπορεί να αντικαταστήσει τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν υπάρχει αυτή, αν θέλετε, η εξέλιξη των γεγονότων, θα έχουμε κλιμάκωση της αλαζονίας της Νέας Δημοκρατίας. Το δρόμο του αγώνα. Το δικό του δίλημα εν ώψη ευρωεκλογών έθεσε από τον Κολονό, όπου μίλησε το πρωί ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας πως με την ψήφο μας είτε θα δώσουμε έγκριση στη βαρβαρότητα που ζούμε, είτε θα πούμε ως εδώ. Στις 9 του Ιούνιου, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες μπορούν να κάνουν πράξη αυτό που όλοι οι άλλοι φοβούνται. Να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο χέρι και να βγάλουν κόκκινη κάρτα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κόμματά της. Μήνυμα κατά της κυβέρνησης στην κάλπη ζήτησε από την πλευρά του και ο Αλέξης Χαρίτσης. Στην κάλπη των ευρωεκλογών να σταλεί ένα σαφές μήνυμα αποδοκιμασίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μιας κυβέρνησης αλαζονικής, μιας κυβέρνησης αυταρχικής, μιας κυβέρνησης η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αντίποδα των συμφερόντων της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ενώ άπαντε ζητούν το μήνυμα που τους συμφέρει από τους πολίτες στην κάλπη των ευρωεκλογών, μένει να φανεί ποιο ακριβώς μήνυμα θα θελήσουν να στείλουν εκείνοι σε δύο εβδομάδες από σήμερα, αλλά και πώς θα ερμηνευθεί αυτό στη συνέχεια. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει για τις ευρωεκλογές και εμείς να συνδεθούμε και πάλι με τους πολιτικούς μας συντάκτες για να δούμε πώς θα πορευτούν οι αρχηγοί μέχρι την ώρα της κάλπης. Γιάννη Μπασκάκη, να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό. Ναι, η πρώτη περιοδία που έχει προγραμματιστεί από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι για αύριο και είναι για την Κέρκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν αναμένεται να επισκεφτεί την Κέρκυρα. Στη συνέχεια έχουμε την Πάτρα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται λοιπόν την Πέμπτη να βρεθεί στην Πάτρα και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να μεταβεί στην Κρήτη, να πραγματοποιήσει περιοδεία εκεί, από όπου και αναμένεται να κλιμακώσει και να κορυφώσει την προεκλογική του δραστηριότητα, καθώς από τα Χανιά την ερχόμενη Κυριακή αναμένεται ο κ. Μητσοτάκης να δώσει την προεκλογική του διαγαναλική συνέντευξη τύπου.
Μάλιστα, η Άσονα Σχοινά Παπαδόπουλε, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Στέφανου Κασελάκη? Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αύριο, όπως είπαμε, Αθηνά και προηγουμένως, θα βρίσκεται στην Παλαιστίνη με σκοπό να επισκεφθεί την Ραμάλα στη Δυτική Όχθη. Θα επιστρέψει στην Αθήνα την Τρίτη και την Τετάρτη στο πλαίσιο των προεκλογικών του περιοδιών. Θα βρεθεί στην Πελοπόννησο, αρχής γενομένης από την Τρίτη, όπου θα επισκεφθεί την Τρίπολη, και η περιοδία θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από την πλατεία Βαλτετσίου. Φουλάρουν τις μηχανές στην Κουμουνδούρου, προετοιμάζονται και για τις κεντρικές προεκλογικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα την επόμενη εβδομάδα με κεντρικό ομιλητή τον Στέφανο Κασελάκη. Μάλιστα, τέλος, Μαριτίνα Ζαφριάδου, ποιος είναι ο προγραμματισμός του Νίκου Ανδρουλάκη? Τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες παρεμβάσεις το αναμένεται να πυκνώσει όλη την ερχόμενη εβδομάδα, Αθηνά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα πάει σε ένα επικοινωνιακό μπαρά στην τελική πια ευθεία προς τις ευρωεκλογές. Την ίδια ώρα προετοιμάζει τις 4 μοναδικές μεγάλες συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιήσει σε αυτή την προεκλογική περίοδο, σε Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και Ηράκλειο, από όπου θα κλείσει την προεκλογική του εκστρατεία το βράδυ της 7ης Ιουνίου, τόσο σε αυτές τις εμφανίσεις του, όσο και στα προεκλογικά σποτ, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά αλλά και στο κλασικό δεκάλεπτο που έχουν τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόκειται να ζητήσει από τους πολίτες εκ νέου ένα μήνυμα αποδοκιμασίας της Νέας Δημοκρατίας και δι' της αλαζονίας της, θεωρώντας ότι μόνο με ένα παράλληλο μήνυμα στήριξης προς το ΠΑΣΟΚ είναι ικανό αυτό να επιτευχθεί στην πράξη, αφού μόνο τότε θα μπορεί να πιέσει ως σοβαρή και αξιόμαχη αντιπολίτευση την κυβέρνηση να αλλάξει τροπάρι, όπως συνηθίζει να λέει. Θα ζητήσει και αυτό το μήνυμα στήριξης για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς πια, αφού θεωρεί ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την ανασυγκροτήσει έτσι ώστε να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μάλιστα, ήδη αύριο το πρωί 8.30 ώρα θα είναι σε εκπομπή του Άξιον 24. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις για τα ρεπορτάζ σας. Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα στο άλσος Βεϊκού με την κάμερα του Άτικα να καταγράφει πλάνα της πυρκαγιάς. Σοφία Νεφέλη Κατσούλη από την αίθουσα σύνταξη θα μας πει περισσότερα. Η φωτιά ξεκίνησε λίγο πριν τις 8 το απόγευμα. Συγκεκριμένα, η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 7.45. Η κινητοποίηση ήταν τόσο μεγάλη που μέσα σε μία ώρα η φωτιά είχε οριοθετηθεί. Για την κατάσβεση, να πούμε ότι επιχείρησαν 8 οχήματα και 24 πυροσβέστες, ενώ σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος, Αθηνά. Μάλιστα, σε αστικό πεδίο, λοιπόν, η πυρκαγιά. Σοφία, τώρα ένας νεαρός από την Τουρκία συνελήφθη και ομολόγησε ότι ήταν αυτός που πήγε να βάλει φωτιά στο όρος Εγάλεο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Να σου πω πώς έγινε το χρονικό. Λοιπόν, ήταν η ομάδα Δίας κινούμενη στον περιφερειακό, ενημερώνεται από την ΟΠΚΕ, η οποία είχε βρει έναν μάρτυρα στο σημείο και τους έδινε περιγραφή του Τούρκου, που σύμφωνα με τα λεγόμενά του μάρτυρος, είχε βάλει τη φωτιά. Η ομάδα Δίας αναζητά τον δράστη και τελικά τον εντοπίζει 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο. Πάνω του τέλος, να πούμε ότι είχε 2 αναπτήρες και ένα σφουγγάρι, ενώ αύριο θα οθηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Σοφία Νεφέλη Κατσούλη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Μια πολύ ιδιαίτερη και φορτισμένη συνάντηση είχαν νωρίτερα ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, και η Μαρία Καριστιανού, που έχασε το παιδί της στα Τέμπη και εκπροσωπεί τους συγγενείς των 57 θυμάτων της ανίποτης τραγωδίας. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το μνημείο που είχε εξαγγείλει η Δημοτική Αρχή στην Αθήνα. Πάμε στο Θησείο, στην περιοχή του στον Γκάζι και τον Στέργιος Γιαμπάκα, που έχει το ρεπορτάζ. Στέλιο, έχεις και το μακέτο από το μνημείο αυτό. Έχεις εξασφαλίσει φωτογραφίες. Σωστά, Αθήνα. Μακέτο. Σωστά. Βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Ερμού και Πειραιός. Mm-hmm. Σε αυτό εδώ το πάρκο θα τοποθετηθεί το μνημείο στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Το θα αποτελείται από ένα δέντρο το οποίο θα έχει πάνω του 57 πουλιά. Ισάριθμα όσα δηλαδή και τα θύματα αυτής της τραγωδίας. Βλέπουμε τώρα και τις φωτογραφίες, Στέργιο, από το μνημείο. Είναι ένα μνημείο που έχει σχεδιαστεί από την εικαστικό Μαρία Μανδάκη και θα κατασκευαστεί από τον σιδηρουργό Γιώργο Στεναξή. Το μνημείο αυτό, ο στόχος του Δήμου είναι να τοποθετηθεί στο σημείο που βρισκόμαστε μέχρι τη δεύτερη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, δηλαδή μέχρι το Φλεβάρι του 2025. Να θυμίσουμε ότι υπήρξε εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίου Χάρη Δούκα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε ομόφωνα από τους δημοτικούς συμβούλους. Σήμερα, όπως είπες, Αθηνά, υπήρξε συνάντηση του Χάρη Δούκα με τη Μαρία Καριστιανού, ώστε να κοιτάξουν το σημείο σε αυτόν εδώ το χώρο. Ευχαρίστησε πάρα πολύ η Μαρία Καριστιανού τον Δήμαρχο για την πρωτοβουλία αυτή. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι είναι και μια κίνηση μνήμης.
και απονομής δικαιοσύνης, για να μην ξεχάσουμε την τραγωδία που συνέβη. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, έτερο μνημείο αναμένεται να τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη. Με τη διαφορά, θα είναι με ένα δέντρο, με τη διαφορά ότι εκεί πέρα τα 57 πουλιά θα είναι πεσμένα στο έδαφος. Στην Αθήνα, λοιπόν, θα στηθεί ένα μνημείο με το δέντρο και τα 57 πουλιά πάνω στο δέντρο, ενώ στην Θεσσαλονίκη θα υπάρχει ένα αντίστοιχο μνημείο, ένα αντίστοιχο δέντρο με τα 57 πουλιά όμως πεσμένα στη γη. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Στέργια, για το ρεπορτάζ. Είδαμε και τις αποκλειστικές φωτογραφίες από τη μακέτα. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα σε μια είδηση που, αν και είχε αίσιο τέλος, σοκάρει. Εθελοντές που καθάριζαν από επικίνδυνα για να ξεσπάσουν πυρκαγιές σκουπίδια στην Πάρνηθα, δέχτηκαν άγρια επίθεση με μαχαίρια και γροθιές από αγνώστους. Ευτυχώς όμως τραυματίστηκαν ελαφρά. Εθελοντές που βρέθηκαν στην Πάρνηθα στο πλαίσιο δράσης καθαρισμού του δάσους δέχτηκαν άγρια επίθεση με μαχαίρια και ξύλο από κταμελή συμμορία νεαρών ατόμων. Ένας εκ των τεσσάρων εθελοντών περιγράφει τη στιγμή της άγριας επίθεσης. Άκουγα κραυγές και χτύπους, ξύλο και ήχους που δεν έχω ξανακούσει στη ζωή μου και δεν θέλω, από τους δικούς μου ανθρώπους. Ο Βασίλης, οικολόγος και εθελοντής που έχει δημιουργήσει με μεράκι το Save Your Hood, σώσε τη γειτονιά σου, ανακαλεί τα δευτερόλεπτα μετά την βίαιη επίθεση με τρεμάμενη φωνή. Ξεκίνησε ο Μιχάλης να φωνάζει «Βασίλη βοήθεια, Βασίλη βοήθεια». Εγώ τρέχω προς το μέρος σου και τον βρίσκω σε μια πλέον τραγική κατάσταση, με αίματα να τρέχουν από το κεφάλι του. Μου λέει, ξέρεις τι, άσε με εμένα, το Γιώργο. Το Γιώργο πήγαινε, ο Γιώργος. Τρέχω προς το Γιώργο, καλυμμένος όλος με αίματα να βλύζουν από τις πληγές του, να αφήνει να κινείται ζαλισμένος προς τα μένα, αφήνοντας ένα ποτάμι αίματος πίσω. Από Δερβενοχώρια μέχρι και Ανάβησο είχε ξεκινήσει ένα εγχείρημα καθαρισμού περιοχών, αλλά στην Πάρνηθα τα σκουπίδια ήταν πολλά και τους πήρε το βράδυ. Αποφασίζουν να κατασκηνώσουν. Άλλωστε, ο Βασίλης κατασκηνώνει από παιδί στην περιοχή, καθώς ήταν πρόσκοπος. Εκεί χωρίζονται. Ο Βασίλης με τη Μαρίζα κατασκηνώνουν σε ένα κλισάκι και ο Γιώργος με τον Μιχάλη, τα θύματα, στρώνουν για να κοιμηθούν στο δάπεδο ενός εγκαταλελειμμένου παλιού κτηρίου. Κατά τη 1:10 το βράδυ να κοιμόμασταν, είχαν δύο οχήματα. Ένα άσπρο πόλο του 2000 και ένα 15 ετίας περίπου κόκκινο. Κατέβηκαν 8 τύποι και άρχισαν να κάνουν πολύ φασαρία μεταξύ τους. Ήταν περίπου 20 με 22 περίπου ετών, με τρία αναστήματος, ανοιχτόχρωμοι, κοντοκουρεμένοι, βερμούδες, t-shirt. Ανακάλυψαν το αυτοκίνητό μας, προσπαθούσαν να τις εκφοβήσουν, τους δικούς μας ανθρώπους δηλαδή, με βρισχές. Ο Μιχάλης μίλησε πάρα πολύ ήρεμα και ψύχραμα. Αυτοί έφυγαν. 5 λεπτά μετά ξαναήρθαν με εντεζομένοι. Όπως λέει ένα από τα θύματα της επίθεσης. Φώναζαν, κάναμε comeback. Δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε γιατί ήμασταν στο πάτωμα ξαπλωμένοι και έτσι ξεκίνησαν να μας χτυπάνε και να μας μαχαιρώνουν δίχως έλεος. Τα 2 από τα 4 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, νοσηλεύτηκαν στο Αττικό νοσοκομείο. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους ενώ έχουν προχωρήσει σε σχετική καταγγελία. Στην ανάρτηση που πραγματοποίησαν στα social media για το γεγονός, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Έχουμε συναντήσει από κοντά όλα τα ζώα της ελληνικής υπαίθρου. Ωστόσο, εν τέλει μόνο ο άνθρωπος μας έβλαψε. Εκτός συνόρων τώρα, στο Μεξικό, μια ξαφνική χαλαζόπτωση στην πόλη Πουέμπλα μετατρέπει το τοπίο σε χειμωνιάτικο εν μέσω καύσωνα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια. Στην Ινδία, φωνική πυρκαγιά ξέσπασε σε κέντρο ψυχαγωγίας στην Γκουτζαράτ, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 30 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά. Λίγες ώρες αργότερα, πυρκαγιά σε νοσοκομείο παιδών στο Νέο Δελχή προκαλεί το θάνατο σε 6 νεογέννητα, με τις αρχές να καταφέρουν να σώσουν δεκάδες παιδιά. Οι φλόγες καίουν ό,τι έχει απομείνει από το κέντρο διασκέδασης στην Γκουτζαράτ της Δυτικής Ινδίας. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, λένε οι αρχές, έπειτα από ολονύκτια μάχη με τις φλόγες. Στο κέντρο αναψυχής συχνάζαν οικογένειες με πολλά μικρά παιδιά. Ο απολογισμός θυμάτων είναι τραγικός. 33 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και νέα παιδιά. उनको ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है और उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा टीम लगा रहे हैं और जल्द से जल्द ये काम पूर्ण करेंगे और हॉस्पिटल में जो दर्दी है उनको απαρηγόρητοι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν μια καλή είδηση. Με το φως της ημέρας, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να εντοπίζουν θύματα της τραγωδίας. Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Αστυνομικά εντάλματα που εκδόθηκαν αναφέρουν κατηγορίες προς συλληφθέντα άτομα για έγερση μεταλλικής δομής μέσα στο κέντρο διασκέδασης, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας.
Πυρκαγιά ξέσπασε και στην πρωτεύουσα της χώρας, σε νοσοκομείο Πέδων. Η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής θέτει τις φλόγες υπό έλεγχο, αλλά για 6 βρέφη είναι ήδη αργά. Τα νεογέννητα χάθηκαν στη φωτιά. पर बाद में पता लगा कि हॉस्पिटल में क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे ये और जो है इनकी 6 के करीब डेथ हो गई इसमें बहुत दुखदायक घटना है आग इसलिए बढ़ गई कि वहां पे ये बताया गया कि वहां पे कुछ ऑक्सीजन के शायद सिलेंडर थे और सिलेंडर थे उनमें ब्लास्ट हो गया इसी वजह से आग केयर सेंटर में ना रह के बेबी केयर सेंटर में ना रह के बगल वाले घर पे भी चली गई थी इन्हें दूसरी फोनिकी पिकाया στην Ινδία μέσα σε 24 ώρο ο ιδιοκτήτης του νοσοκομείου Βρεφών διέφυγε της σύλληψης και καταζητείται. Απόκοσμες εικόνες προκάλεσε στην Πουέμπλα του Μεξικό η ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε την πόλη. Το τοπίο θυμίζει χειμώνα, είναι όμως καλοκαίρι και μάλιστα περίοδος καύσωνα. Íbamos a empezar ahora sí que a comer y empezó la lluvia muy fuerte y aquí en esta parte si se puede dar cuenta se tronó todo y mi hija nos dijo vámonos porque no es que si se da cuenta arriba está todavía el hielo. Η χαλαζοθύελα δημιούργησε στρώματα πάγου που ξεπερνούν και τα 2 μέτρα κατά περιοχές. Δρόμοι και σοκάκια έχουν θαυτεί κάτω από τον πάγο, ενώ τα νερά από τους πάγους που λιώνουν δημιουργούν παγωμένα ποτάμια στο οδόστρωμα. Στην Ανώρα, μια σκοτεινά αστεία και συγκινητικά ρομαντική κομμεντή για μια νεαρή σεξεργάτρια που μπλέκει με το γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη, κατέληξε ο 77ος χρυσός φοίνικας στην ιστορία του Φεστιβάλ των Κανών. Ειδικό βραβείο της Επιτροπής απέσπασε η ταινία του αυτοεξόριστου Ιρανού σκηνοθέτη Μοχάμπεντ Ράσουλοφ, ενώ οι διοργανωτές του φεστιβάλ βράβευσαν για την πολυετή προσφορά του στον κινηματογράφο τον Τζορτζ Λούκας, ο οποίος, αν και παρουσιάζει ταινίες του από τη δεκαετία του 70 στο φεστιβάλ, ουδέποτε συμμετείχε στο διαγωνιστικό μέρος. The Palme d'Or goes to Anora by Sean Baker. Η Anora, μια νεαρή σεξεργάτρια από το Brooklyn και η αισθηματική της περιπέτεια με τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη, κατάφερε να αποσπάσει το χρυσό φοίνικα, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο το 77ο Φεστιβάλ των Κανών. Ένα σύγχρονο Pretty Woman, μια μοντέρνα σταχτόπουρτα, όπου στην επίσημη πρεμιέρα του τις τελευταίες ημέρες του φεστιβάλ και χωρίς να έχει δημοσιευθεί ακόμα κάποιο τρέιλερ, απέσπασε χειροκρότημα περίπου 7 λεπτών και θα κρατούσε ακόμα περισσότερο εάν ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Σον Μπέικερ δεν ξεκινούσε να μιλάει στο μικρόφωνο. Thank you, everybody. Ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου είχε παραδεχθεί την επιρροή της ταινίας δεκαετίας του 80, στην οποία άλλωστε μεγάλωσε. You know, I grew up in the 80s, I think that probably Pretty Woman had an effect on me. I think that's, or maybe it was a subconscious influence. I'm not sure. But it was important for me to keep this based, even though I was going for some using tropes of romantic comedies and stuff, it was ultimately, you know, important for me to then ground it in a true reality. Ενώ αφιέρωσε το χρυσό φοίνικα σε όλες τις εξεργάτριες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. This is to all sex workers. Το δεύτερο μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ πήγε στην Ινδία για τη φιλία τριών γυναικών της Παγιάλ Καπάντια, που διαδραματίζεται στη Μουμπάι. For me, friendship is a very important relationship because it can lead to greater solidarity and inclusivity and empathy towards each other. So, which is why these are the values that I feel that we should all be striving for. Εκτός των 7 καθιερωμένων βραβείων, η φετινή Επιτροπή θέσπισε ειδικό βραβείο, το οποίο δόθηκε στον αυτοεξόριστο Ιρανό κινηματογραφιστή Μοχάμεντ Ράσουλοφ για την ταινία του «Ο σπόρος του Ιερουσίκου». Αυτή τη στιγμή που μιλάω με εσάς, ζουρναλιστές, ουστάδες δανειστικών, هنرمندا خیلی افراد زیادی توی زندان‌های جمهوری اسلامی هستن که باید درباره‌شون حرف زد. مشخصا میخوام درباره توماج صالحی حرف بزنم. یک خواننده که به اتهام آفرینش هنری زیر حکم اعدامه. اجازه ندید جمهوری اسلامی با مردمش این کارو بکنه. Την Επιτροπή συγκλώνησε με την ερμηνεία της για τον γυναικείο ρόλο η τρανς ηθοποιός Κάρλα Σοφία Γασκόν, στο ρόλο της Εμιλία Πέρες, η οποία με τη σειρά της έκλεψε την παράσταση και από το βήμα του φεστιβάλ. Και este premio tenga una especial parte todos esos actores y actrices que nos partimos todos los días con amor por nuestro trabajo y llamando puertas y que nunca se nos abren, pues que sepáis que a veces sí se abren esas puertas. Gracias, Jack. Y cómo no,
Y cómo no a todas las personas trans que estamos sufriendo todos los putos días. Στη σκηνή της τελευταίας βραδιάς του φεστιβάλ ανέβηκαν και δύο θρύλοι του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Francis Ford Coppola, ο οποίος παρέδωσε στον George Lucas ένα βραβείο που δεν του είχε απονομηθεί ποτέ. Καθώς παρά τις πρεμιέρες ταινιών του στη μεγάλη οθόνη των Καλών από τη δεκαετία του 70, ουδέποτε μετήχε στο διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ. Και ένας χρυσός φοινίκας έλειπε από το παλμαρέ του. Να έρθουμε τώρα σε μια πολύ σημαντική έρευνα του Γιώργου Κουβαρά που φωτίζει τις πτυχές του προσφυγικού. Αυτή τη φορά οι ήρωες της ιστορίας είναι μέλη της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητας που όπως θα δείτε στην έρευνα του Γιώργου Κουβαρά υφίστανται ταπεινωτική ταλαιπωρία στα κέντρα μεταναστών. Γλίτωσαν μεν από τους βιασμούς και τις συλλήψεις στις πατρίδες τους, όχι όμως και από μια γραφειοκρατία που τους φέρνει αντιμέτωπους με τους μεγαλύτερους εφιάλτες τους. Είναι ίσως η πιο αθέατη και τραγική ταυτόχρονα πλευρά του προσφυγικού. Οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή την ταυτότητα φύλου τους. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν υποστεί διώξεις, βιασμούς και έντονες κακοποιήσεις. Όπως ο Ερίκ Μπετρόντ από το Καμερούν. Το Καμερούν θεωρείται μία από τις πλέον ομοφοβικές χώρες της Αφρικής. Η ομοφιλοφιλία οδηγεί κατευθείαν στη φυλακή χωρίς να προηγηθεί δίκη. Καταγγελίες που φτάνουν σε διεθνείς οργανώσεις αναφέρουν ότι μέσα σε 3 εβδομάδες καταγράφηκαν 3 θάνατοι ομοφιλόφιλων μέσα στις φυλακές. C'est compliqué. Dès que vous êtes soupçonné ou bien vous êtes on vous prend en flagrant délit. C'est la prison et puis vous risquez votre vie. In Africa, we don't accept lesbianism. So here, I feel comfortable to express myself as a lesbian. Because in Africa, it's a taboo for us. If they catch you doing it, you are in a big problem. Είναι 6 το απόγευμα και στα γραφεία της οργάνωσης Ιμάντες, μιας αλληλέγγυας κοινότητας που φροντίζει τους ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες, διοργανώνεται 2ωρο εργαστήριο για τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες ασύλου. Η αίθουσα είναι υπεργεμάτη, ενώ έχουν συνδεθεί και συμμετέχουν και άλλα άτομα διαδικτυακά. Τον πρώτο λόγο έχει ο δικηγόρος των Ιμάντες, Σπύρος Κουλοχέρης. Φοβούνται πάρα πολύ να εκφραστούν, ακόμα και να μιλήσουν στην υπηρεσία ασύλου. Για την ΛΟΑΤΚΙ και ταυτότητά τους, γιατί φοβούνται είτε ότι θα διωχθούν όπως έχουν διωχθεί στη χώρα τους, είτε φοβούνται τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητάς τους. Βιώνουν όλες αυτές τις δυσκολίες από πολύ μικρή ηλικία και δεν έχουν την υποστήριξη ούτε καν πολύ κοντινών τους ατόμων. Έρευνα που κάναμε εδώ εσωτερικά, είδαμε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι θύματα βασανιστήριων. J'ai été torturé avant que je ne prenne la fuite pour arriver en Grèce. J'ai été torturé, j'étais incarcéré, j'étais enfermé. Ιδιαίτερα βασανιστικές και άβολες είναι και οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τη διαδικασία να αποκτήσουν άσυλο. Πρέπει να μιλήσουν προφορικά και με λεπτομέρειες ακόμη και για τις σεξουαλικές τους επαφές. Je demandais à l'avocat qu'est-ce qui se passe. L'avocat m'a dit non, tu devrais expliquer comment est-ce que vous allez toi avec ton partenaire et tout. J'ai dit c'est pas facile. C'est pas facile déjà qu'il y avait des personnes aussi en salle. Il y avait une dame qui était là. Από τις ιστορίες που ακούμε είναι πολύ δύσκολες. Και εξαρτάται όταν μιλάμε για βία, για βιασμό. Και επειδή είμαι γυναίκα, μερικές φορές αισθάνονται ότι ντρέπονται. Στην πορεία ενός ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγα προς τη χώρα υποδοχής, δηλαδή προς την Ελλάδα. Παρεμβάλλεται το journey, όπως λέμε. Η διαδρομή από τη χώρα καταγωγής στη χώρα υποδοχής. Το journey αυτό για ένα ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, καθώς τα άτομα είναι εκτεθειμένα σε πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους και συνήθως είναι και επιζώντα είτε trafficking είτε σεξουαλικής κακοποίησης. Δεν αντιλαμβάνονται το δυτικό πλαίσιο τόσο σε νομικό επίπεδο αναφορικά με το άσυλό τους, αλλά και στο κομμάτι του αυτοπεριορισμού. Και αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο μας έχουμε πάρα πολλές καταγραφές πραγμάτων που εγώ θεωρώ ανησυχητικά. Δηλαδή μπορεί να καταγράψω από ομοφοβική, τρανσφοβική, αμφιφοβική βία που έχουν βιώσει και στην Ελλάδα.
έως και το ότι βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα δεν αισθάνονται πάντα ασφάλεια. Τις μεγαλύτερες δυσκολίες φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες που πέρασαν από την Τουρκία στην Ελλάδα και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ελληνικά νησιά. Παρά τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στους προσφυγικούς καταβλισμούς και τις προσπάθειες να τους τοποθετήσουν σε διαφορετικούς τομείς, τα μηνύματα που στέλνουν είναι μηνύματα ακραίου φόβου, καθώς αντιμετωπίζουν καθημερινά σεξουαλική παρενόχληση ακόμη και από ομοεθνείς τους. 50 χρόνια συμπληρώθηκαν από την υπογραφή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ο νομικός κόσμος της χώρας συζήτησε για τα κενά και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Την εκδήλωση οργάνωσε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τη συμμετοχή κορυφαίων νομικών αλλά και απλών πολιτών. Η δημοκρατία, ο δυτικός πολιτισμός, οι αξίες της φιλελεύθερης δημοκρατίας δοκιμάζονται καθημερινά. Μισός αιώνας συμπληρώνεται φέτος από την επανεισδοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, χάρη στην οποία κάθε άτομο το οποίο τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ποια είναι τα κενά και οι προκλήσεις στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα? Το επίκαιρο ερώτημα έθεσε στο δημόσιο διάλογο η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε εκδήλωση που διοργάνωσε με τη συμμετοχή πλειάδας θεσμικών παραγόντων της χώρας και απλών πολιτών. Μας νοιάζει να κάνουμε και τον απολογισμό, αλλά και να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι εκκρεμότητες και κυρίως ποιες είναι οι προκλήσεις και αυτά τα οποία μας έρχονται από ένα αύριο το οποίο φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο. Δύσκολο πάνω απ' όλα για τα ίδια τα δικαιώματα του ανθρώπου, ίσως και για τη δημοκρατία. Αυτό το νόημα έχει η σημερινή μας συνάντηση, η σημερινή ημερίδα. Χάνονται αντίβαρα εξουσίας, χάνονται εγγυήσεις, μειώνονται εγγυήσεις. Επικρατούν αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Νομικοί εγνωσμένου κύρους όπως ο Χρήστος Ράμος, πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Διασφάλισης των Επικοινωνιών, και ο Νίκος Αλιβιζάτος, ο μόνιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου, συμμετείχαν στην εκδήλωση, εισφέροντας με την πολύτιμη εμπειρία τους στο δημόσιο διάλογο για την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την επανεισδοχή της Ελλάδας στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Είναι μια μεταπολίτευση η οποία δεν είναι σημειακή όπως η πολιτική μεταπολίτευση του 1974, αλλά σταδιακή. Δηλαδή μέσα στα χρόνια, προσφεύγοντας οι πολίτες που έχουν αδικηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και κάνοντας χρήση αυτής της πολύ σημαντικής σύμβασης, καταφέρουν να κερδίζουν χρόνο με το χρόνο καινούργια δικαιώματα. Αυτό που φαίνεται από αυτό το συνέδριο και από τις επιμέρους τοποθετήσεις που σχετίζονται με τις υποκλοπές, με το θέμα της διαχείρισης μετανάστευσης, κράτος δικαίου, θεσμούς, ανεξάρτητες αρχές κλπ. Είναι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και ότι αυτά που κάποτε θεωρούσαμε κεκτημένα σήμερα είναι ζητούμενα. Βλέπουμε να υπάρχουν παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, βλέπουμε την ελληνική δικαιοσύνη να καθυστερεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Το αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή με συστάσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης και θεωρούμε ότι υπάρχουν έτοιμες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες μπορούν και πρέπει να υιοθετηθούν. Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι η παλαιότερη μη κυβερνητική οργάνωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχει στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της, με εξαίρεση την περίοδο της δικτατορίας όπου διαλύθηκε, μελετά τα προβλήματα των πολιτών, υποβάλλει προτάσεις για τη λύση τους, ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη και εμβαθύνει το δημόσιο διάλογο γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νέο περιστατικό με τραυματισμό επιβατών αεροπλάνου από αναταράξεις σημειώθηκε σήμερα. Η πτήση της Qatar Airlines από Ντόχα για Δουβλίνο έπεσε σε αναταράξεις πάνω από την Τουρκία με αποτέλεσμα 12 επιβάτες να τραυματιστούν, Χρυσόστομε Λουκά. Μάλιστα, παρόμοιο περιστατικό είχαμε και πριν από λίγες μέρες σε πτήση προς Σιγκαπούρη με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να χάσει τη ζωή του. Όλο και πιο συχνά τα φαινόμενα αυτά, Αθηνά, καλά το λες. 12 άτομα της πτήσης της Qatar Airways για Δουβλίνο τραυματίστηκαν ελαφρά, όπως είπε η εταιρεία. Η πτήση έπεσε πάνω σε αναταράξεις όταν ήταν βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Το αεροπλάνο ήταν μεγάλο, ήταν ένα Boeing 787. Το οποίο προσγειώθηκε κανονικά χωρίς κάποιο πρόβλημα στο Δουβλίνο. Δεν υπήρξε ανάγκη αναγκαστικής προσγείωσης. Σύμφωνα με το όσα είπαν οι επιβάτες, το περιστατικό στον αέρα διήρκησε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα. Συνέβη κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος φαγητού και ποτού. Δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό τραυματισμό και η εταιρεία παρήχε ιατρική μέρημνα για τους ελαφρά τραυματίες και διεξάγει και δικιά της εσωτερική έρευνα για το περιστατικό. Συγγνώμη, παρόμοιο όπως είπες, αλλά παρόμοιο αλλά αρκετά σοβαρότερο περιστατικό είχαμε πριν 5 μέρες με την πτήση από προς Σιγκαπούρη ήταν η πτήση. Από τη Σιγκαπούρη ακριβώς, είχαμε και αναγκαστική προσγείωση εκεί. 100 επιβάτες τραυματίστηκαν. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ηλικιωμένος από το δυνατό χτύπημα. Πολύ ισχυρότερο ήταν εκείνο το συμβάν.
Και βεβαίως οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλάζουν τα καιρικά φαινόμενα και ενδεχομένως να βρίσκουμε τέτοια φαινόμενα πιο συχνά στον αέρα. Και να ταράξει να είναι και πιο έντονες. Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Χρυσόστομε, τη διάσημη Αμερικανίδα ράπερ Νίκι Μινάζ έθεσαν υποκράτηση οι αρχές στο αεροδρόμιο της Ολλανδίας με την κατηγορία ότι είχε στην κατοχή της απαγορευμένες ουσίες. Μάλιστα, η Αμερικανίδα στάρ αναγκάστηκε να ακυρώσει και τη συναυλία της στο Μάντσεστερ λόγω του γεγονότος. Και γι' αυτό ήταν έξαλλη και η ίδια η Νίκι Μινάζ και οι 20.000 και πλέον οπαδοί που την περιμέναν στο Μάντσεστερ. Τη βλέπουμε εδώ πέρα να ειδοποιείται από άνθρωπο του αεροδρομίου στην Ολλανδία ότι θα πρέπει να κρατηθεί για ένα διάστημα και ότι υπάρχει πρόβλημα με ουσίες που έχει στην κατοχή της. Πρόκειται για μαλακά ναρκωτικά, όπως είπαν οι Ολλανδοί, τα οποία η Ολλανδική νομοθεσία απαγορεύει να βγουν από τη χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν ήταν κάποιο άλλο. Τιμωρήθηκε η διάσημη καλλιτέχνηδα με ένα πρόστιμο σχεδόν 400 δολαρίων. Είναι το διπλάσιο, να σας πω, από όσοι πρέπει να πληρώσει κάποιος για να δει την Νίκι Μινάζ στο Μάντσεστερ. Τα εισιτήρια δεν είναι και τόσο φθηνά. Της επετράπη βέβαια μετά να... αφέθηκε ελεύθερη, αλλά ήταν πάρα πολύ αργά για να προλάβει τη συναυλία. Γι' αυτό και η ίδια με ανακοίνωσή της είπε ότι οι αρχές στην Ολλανδία κάναν τα πάντα για να με οδηγήσουν στο να χαθεί αυτή η συναυλία. Και καταγγέλει βεβαίως τις Ολλανδικές αρχές για παρακόλληση του έργου της, της δουλειά της δηλαδή. Να σου πω ότι η ίδια καταγγέλει ότι την αφήσαν σε ένα κελί 5 με 6 ώρες και την αφήσαν τα μεσάνυχτα ελεύθερη. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσόστομε Λουκά. Και σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Τη Δευτέρα, ο καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί στις περισσότερες περιοχές και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Ωστόσο, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, αναμένονται πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 27 με 29 και τοπικά 30 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 24 με 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και αμέσως μετά η εκπομπή Κόλπο Γκρόσο. Στη συνέχεια μείνετε συντονισμένοι για την πρεμιέρα της εκπομπής Black Box με τη Μάγκη Δούση και καλεσμένη την Ελεονόρα Μελέτη. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.